Ο βασικό νόμο του Μέρφυ λέει πω αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, σίγουρα θα πάει. Αυτό συνέβη και με την εθνική ομάδα που όλα τα είχε οι Μαριωρή που λένε. Ο Φερετζέ τη έλειπε. Σε ένα καλοκαίρι πολλών απουσιών είχαμε και την απώλεια τη τελευταία στιγμή αυτή του Ντίνου Μίτογλου. Μια πολύ πολύ σημαντική απουσία από όσε πλευρέ και αν το δει κανεί. Πέρα φυσικά από την αξία του παίχτη. Είναι μια απώλεια που έρχεται την τελευταία στιγμή. Δηλαδή η ομάδα δεν έχει χρόνο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Θα μπει κατευθείαν ουσιαστικά στου αγώνε με μία προπόνηση, ουσιαστικά γνωρίζοντα την απουσία του Ντίνου Μίτογλου. Είναι μια απουσία η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί, γιατί η FIBA εμένει σε κάποιου κανονισμού απαρχαιωμένου και που δεν συνάδουν με την σύγχρονη εποχή, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την αντικατάσταση ενό παίχτη όταν για λόγου ανωτέρα βία δεν μπορεί να ενισχύσει την εθνική του ομάδα. Και τζάμπα ο ίδιος, τόσο καιρό φωνάζει και λέει πριν καν προκύψει αυτή η απουσία, αλλά από πέρυσι το καλοκαίρι ότι πρέπει να υπάρχει τετράδα διαθέσιμη στα Ευρωμπάσκετ, στα Μουντομπάσκετ και στα λοιπά, αλλά ε, δεν ακούει κανένα. Και φυσικά είναι και μια απουσία η οποία ε, έρχεται να προσθεθεί σε αυτέ τι πολύ σημαντικέ που έχουμε χίλιο αναφέρει και τι οποίε κακώ αναφέρουμε, αλλά είναι ένα ακόμα χτύπημα αυτό το σημερινό για την ελληνική ομάδα. Γιάννη Αδετοκούμπο, Κώστα Κώστας Κώστα Λούκα, Νικαλάθη, Δημήτρη Αγραβάνη, Τάιλερ Ντόσεϊ και πλέον Δίνο Μίτογλου στη λίστα των απόντων για την ελληνική ομάδα. το να πούμε πόσο μεγάλο είναι το πλήγμα αγωνιστικά για την εθνική μα. Μιλάμε για τον παίχτη ο οποίο ήταν ο πρώτο σκόρερ, ο πρώτο rebounder και ο πρώτο usage, δηλαδή στον παίχτη που ακούμπαγε μπάλα πολύ και διαχειριζόταν κατοχέ όταν βρισκόταν στο παρκέ. Ήταν το βασικό τεσάρι τη εθνική ομάδα. Ήταν το πρώτο αναπληρωματικό πεντάρι τη ελληνική ομάδα. Δηλαδή, όταν ο Παπαγιάννη αποσυρώταν είτε λόγω φάουλ είτε λόγω ε, να πάρει κάποιες, για να πάρει κάποιε ανάσε, ο πρώτο που τον αντικαθιστούσε ήταν ο Ντινοσβήτοβλου, καθότι ο ε, Χατζηδάκη, ο νεαρό Σέντερ, ακόμα τώρα μπήκε το παιδί στην, στην ομάδα και ήταν ουσιαστικά η τρίτη επιλογή. Πλέον όμω αυτά τα δεδομένα αλλάζουν άρδιν. Ε, πλέον η ομάδα καλείται να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση, χωρί χρόνο για να προετοιμαστεί καταλήλω. Και χωρί φυσικά αντικαταστάτη. Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι αν είχε γίνει το κακό, ε, αν ήταν αναπόφευκτο το κακό που δεν ήταν, αλλά θα μπορούσε να αντικατασταθεί ο παίκτη νωρίτερα, να είχε γίνει δύο μέρε νωρίτερα τέλο πάντων αυτή η στραβή, θα μπορούσε α πούμε να έχει μείνει ο Τσαλμπούρη, θα μπορούσε να έχει έρθει κάποιο από την Αθήνα, ο Ματζούκα, ο οποιοδήποτε. Ε, δεν υπάρχει όμω ούτε αυτή η δυνατότητα. Είμαστε ούτω ή στην άλλη του κόσμου και θα υπήρχε και αυτό το ζητούμενο, αλλά δεν υπάρχει και βάσει κανονισμών. Τώρα ε, πορευόμαστε όπως έχουμε. Θα πρέπει ε, να ε, γίνει η κάλυψη του κενού εκ των έσω, δηλαδή ε, με τον ε, Ιωάννη Παπαπέτρου να ανεβαίνει στο 4, έστω και αν δεν του ε, πολύ αρέσει. Με τον Παπα-Νικολάου να ανεβαίνει και αυτό στο 4, κάτι που έχει να κάνει πάρα πολύ καιρό και στον Ολυμπιακό το κάνει επίση ελάχιστα. Με τον Θανάση Την το Κούμπο να παίζει πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο του ρόλο και να απαιτείται πλέον και από τον ίδιο να είναι λίγο πιο ε, φιδωλό. Στο δυναμισμό που βγάζει πάντα στο παιχνίδι, γιατί ε, είναι ένα παίκτη που ε, συχνά φορτώνεται με φάουλα αλλά πλέον δεν έχει την πολυτέλεια η ελληνική ομάδα να ε, χάσει και τον ε, Θανά Σερδί το κούμπο, ε, με προβλήματα φάουλε νωρί στο, ε, στου αγώνε. Αντιστοίχω, στο 5 υπάρχουν πλέον δύο μόνο επιλογέ: Γιώργο Παπαγέννη και Μάνο Κατζηδάκη. Ο Παπαγέννη είναι λογικό και επόμενο να περιμένουμε να παίζει 30 πλάσ λεπτά σε κάθε αγώνα. Από την άλλη, ο Χατζηδάκη θα κληθεί και αυτό να αναλάβει περισσότερε ευθύνε, ίσω από ό,τι περίμενε αυτό το καλοκαίρι που ήρθε στην προετοιμασία με το σκοπό να, να το παλέψει και τελικά μπήκε στη δωδεκάδα και τελικά θα έχει και ρόλο από ό,τι φαίνεται. Και από εκεί πέρα, αν χρειαστεί, κάνουμε το σταυρό μα να μην χρειαστεί, θα δούμε ενδεχομένω τον Παπαπέτρου, τον Παπα-Νικολάου, τον Θανάσσερ, τον Κούμπο, μην δούμε και κανένα Μωραίτη και κανένα Λούτζι να παίζουν πεντάρι έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα για την ελληνική ομάδα. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν μπορεί να πάει ο χρόνο πίσω. Δεν έχει κανένα νόημα από αύριο κιόλα, ή από την πρώτη στιγμή κιόλα. Αν θέλετε, η ελληνική ομάδα να αρχίσει να κλαίει για οποιαδήποτε απουσία. Φυσικά και ήταν ένα σοκ η είδηση για τον Μίτογλου. Το έβλεπε και στι αντιδράσει των παιχτών στην προπόνηση. Ήταν πιο μουδιασμένη. Συνήθω η παραμονή ενό αγώνα υπάρχει αυτή η αδειμονία, η ανυπομονησία για να αρχίσει το μεγάλο τουρνουά. Αυτό για το οποίο δουλεύουν όλοι ένα μήνα τώρα, αλλά αυτή η εξέλιξη. Του σόκαρε όλου και επειδή είναι και ένα παιδί ιδιαίτερα αγαπητό στι τάξει ομάδε όπω όλοι. Είναι ένα πολύ καλό κλίμα, μια πολύ δεμένη ομάδα και όποιο είναι εδώ στη Μανίλα το έχει διαπιστώσει όχι μπροστά στι κάμερε αλλά και πίσω από τι κάμερε ότι είναι ένα πολύ δεμένο γκρουπ παιχτών. Είναι λογικό και επόμενο αυτή η απώλεια του Ντίνου Μιτόγλου να έχει κλονίσει του παίκτε. Ξαναλέω όμω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο πλέον να στεκόμαστε ε, στ, στην απουσία αυτή. Δεν υπάρχει άλλωστε και κανένα να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει οι επιζήσαντε. Οι εναπομείνανε εδώ και οι οποίοι έχουν χύσει υδρότα και αίμα όλο το καλοκαίρι για να δουλέψουν για αυτό το σκοπό, να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Να κάνουν όλοι ένα βήμα μπροστά, να, κάνουν όλοι, ε, ε, να δώσουν όλοι το 110%, να ανέβουν καμιά θέση και δύο μπορεί ενδεχομένω κάποιοι για να καλύψουν το, το κενό. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο, παιδιά. Είναι σαφέ αυτό. Ε, και όπου μα βγάλει. Να πάρουμε τα δύο ματσάκια που πρέπει και μπορούμε. Τα οποία ματσάκια πλέον δεν είναι καθόλου διαδικαστικά, δεν είναι καθόλου εύκολα και πριν δεν ήταν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο αυξάνεται ο βαθμό δυσκολία. Είναι παγίδε, είναι νάρκε, όπω θέλετε πείτε πίτερη, αλλά πλέον είναι πιο ευδιάκριτε στο γυμνό μάτι ότι αυτέ οι ομάδε δεν είναι του χεριού μα όπω θα λέγαμε αν δεν είχαμε όλε αυτέ τι απουσίε με τελευταία του Ντίνο Μίτογλου. Θα πρέπει λοιπόν η ομάδα να, να παλέψει, να δώσει το 110% καθένα. Για να αποφύγει τι κακοτοπιέ. Ξαναλέω ότι όπω είναι η διοργάνωση έτσι φτιαγμένη, μια ήττα από την Ιορδανία το Σάββατο το πρωί θα είναι καταστροφή. Ε, όπω καταστροφή θα είναι και μια ήττα από τη Νέα Ζηλανδία την Τετάρτη, ε, λίγο αργότερα το μεσημεράκι που θα γίνει το ε, συγκεκριμένο παιχνίδι. Ε, σε αυτά τα παιχνίδια η ελληνική ομάδα δεν έχει την πολυτέλεια τη ήττα. Από τι ΗΠΑ που λέει ο λόγο θα χάσουμε και με 30, δεν θα μα πειράξει καθόλου πραγματικά αν είναι να πάρουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Να πάρουμε αυτά τα δύο ματ. Μπορούμε και με του υπάρχοντε. Νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω και να κερδίσουν δύο ομάδες οι οποίες έχουν τσαγανό, έχουν κάποια ταλαντούχα παιδιά, αλλά όπως και να έχει ακόμα και αυτή η ελληνική Εθνική μπορεί να τις βάλει από κάτω. Να περάσουμε το καλό στου 16, έτσι να φύγει αυτό το μεγάλο πρέπει πάνω από το κεφάλι της Εθνικής και μετά χωρίς άγχος, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν μπορούν να υπάρχουν σοβαρέ αξιώσει απαιτήσει από την Εθνική Ομάδα, μετά χωρίς άγχος λοιπόν να παλέψουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε στα δύο παιχνίδια του νέου ομίλου. Λογικά απέναντι σε Λιθουανία και Μαυροβούνιο, όπου φυσικά, επειδή όπω είπαμε, υπάρχει και ο νόμο του Μέρφυ, που λέει ότι όταν κάτι πάει στραβά, όλα πάνε στραβά. Ε, βασίζονται και αυτέ οι δύο ομάδε στου ψηλού του. Εκεί δηλαδή που έχουμε τα μεγαλύτερα κενά. Βαλαντσιούνα, Μοτιαγιούνα, Κουσμίνσκα και δε μαζεύεται η ΜΕΝ, η Λιθουανή. Βούτσεβιτ ε, ε, και Ντούμπλεβιτ, η Μαυροβούνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ξαναλέω. Είναι μια ευκαιρία για όσου είναι εδώ να κάνουν το κάτι παραπάνω ε, και νομίζω ότι ε, αν κάνουν αυτό το, το minimum που ζητούμε πλέον από αυτού, δηλαδή να κερδίσουμε η Ορδανία και η Νέα Ζηλανδία, μετά από εκεί και πέρα θα φύγει και το βάρο και ας κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν τα παιδιά ε, στο υπόλοιπο τη ε, διοργάνωση. Είναι ένα καλοκαίρι δικών συνθηκών, ένα καλοκαίρι που μα βρίσκει όλου ε, λίγο μουδιασμένου με αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά είναι και αυτά όλα μέσα στη ζωή. Ε, θα πρέπει να το παλέψουμε με τις συγκεκριμένες συνθήκες, ε, γιατί όποιος ας πούμε ε, αρχίζει και ε, μετρά απώλειες απουσίες και στέκεται σε αυτές, είναι σαν να προετοιμάζει το έδαφος για τις δικαιολογίε που θα χρειαστεί να πει στην ε, απευθεία αποτυχία. Αντίθετα, όποιο προετοιμάζεται έστω και υπό αυτές τις αντίξωες συνθήκες ε, και δίνει τον καλύτερό του εαυτό, τότε μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι είτε πετυχημένος, είτε να πούνε όλοι μπράβο του, προσπάθησε, δεν τα κατάφερε, αλλά τουλάχιστον έχει επαρκείς δικαιολογίες τις οποίες δεν επικαλέστηκε ποτέ και δεν κάθεσε να με πάνω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Ας ελπίσουμε να τα πούμε αύριο, περίπου τέτοια ώρα, ίσως λίγο νωρίτερα, μιλώντα για την πρώτη νίκη της ελληνικής ομάδας, να φύγει το πρώτο έτσι βάρος, να δει η ομάδα τι μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς τον Τίνο Μήτωλου και χωρίς όλους τους άλλους.